ότι οι ασθενείς με το νέο νομοσχέδιο και εφόσον αυτό ψηφιστεί αύριο θα μετατραπούν σε πελάτες και το πεδίο άσκησης κάθε ιατρικής πράξης θα περνάει από το πορτοφόλι τους και πόσο αυτό μπορεί να αντέξει να καλύπτει τις ιατρικές πράξεις μέσα στα νοσοκομεία, επισήμαναν νοσοκομιακοί γιατροί της Κρήτης που αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να γνωρίζει ότι αν το νομοσχέδιο αυτό ψηφιστεί και εφαρμοστεί, το ΕΣΥ όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα έχει τελειώσει. Ο νοσοκομιακός λειτουργός έχει καταξιωθεί στις συλλογικές συνείδησεις του λαού και αυτό δεν καταργείται από καμία κυβέρνηση και με κανένα νόμο. Είμαστε λοιπόν στον αγώνα με το κεφάλι ψηλά και με τον αέρα της νίκης. Εξακολουθούμε να παλεύουμε για δημόσια δωρεάν υγεία ποιότητας με ισότιμη και καθολική πρόσβαση για όλους μέχρι το τέλος. Η υγεία είναι ένα ακριβό αγαθό, το οποίο όμως πρέπει να το στηρίζει απολύτως το κράτος για όλο τον κόσμο, ισόνομα, ισότιμα, για όλους τους ανθρώπους, χωρίς να υπολογίζει ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, ούτε τσέπη. Καταργώντας την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομιακών γιατρών, όπως εξήγησαν, οι προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου βάζουν μέσα στα νοσοκομεία τους ιδιώτες και αλλάζουν άρδιν το χαρακτήρα ενός συστήματος υγείας, με προβλήματα μεν, όπως εξήγησαν, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό την παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς διακρίσεις με βάση την οικονομική δυνατότητα των ασθενών. Και εκεί που έρχεται σε δωρεάν, για να βρει δωρεάν περίθαλψη, θα του προβάλλουμε την επιλογή σε άλλο σκοπό και σε άλλο στόχο, τον ιδιώτη. Αυτό είναι που δεν θέλει σήμερα το υγειονομικό σύστημα του ΕΣΥ να αλλάξει. Το νέο νομοσχέδιο στην ουσία είναι εις βάρος των ασθενών, είναι ανθυγιεινό, είναι εις βάρος του ΕΣΥ, είναι εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών. Μόνος κερδισμένος είναι τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα μέσα και έξω από τα νοσοκομεία που βλέπουν την υγεία σαν εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Κρήτης αύριο Πέμπτη, που πάει προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, πραγματοποιούν στις 12 κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν το νομοσχέδιο αυτό να περάσει. Μαζί τους και οι φοιτητές ιατρικής, που κατήγγειλαν ότι μέσω του νομοσχεδίου υποβαθμίζονται τα πτυχία τους, προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει νέο κύμα φυγής στο εξωτερικό. Να στείλουμε ένα μήνυμα πραγματικά στην Κάγκα, στον Πλεύρη, στο Μητσοτάκη, ότι θα μας βρίσκει απέναντί του όποτε προσπαθεί να υποβαθμίσει το ΕΣΥ, όποτε προσπαθεί να χτυπήσει τα κεκτημένα δικαιώματα του λαού. Καλούμε σε επαγκρίτια απεργιακή συγκέντρωση στις 12 στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την υγεία που θα είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και το όχι τελικά εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους.